Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Επαρκούν και λιγότερο από τα 5 λεπτά. Απλώς θέλουμε να τοποθετηθούμε, όπως κάναμε βεβαίως και στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία ως γνωστόν συνεδρίαση έγινε μία ημέρα μετά την ψήφιση των προγραμματικών δηλώσεων με θέματα, ζητήματα της αντιπαράθεσης μεταξύ του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας του κ. Πολάκη και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του πρώην Προέδρου των Εργαζομένων του Κελπνώ, αλλά και του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας του κ. Στουρνάρα. Και θέλουμε να τονίσουμε πως η όλη διαδικασία, όπως τονίσαμε και στην Επιτροπή, προειδοποιούσε και προειδοποιεί, αν θέλετε, για έναν κίνδυνο, για τον εξής κίνδυνο αυτόν της ανακύκλωσης αντίστοιχων θεμάτων που είχαν αναδειχθεί την προηγούμενη περίοδο, στα πλαίσια μιας απαράδεκτης, κατά τη γνώμη μας, αντιπαράθεσης, η οποία συσκότιζε την ουσία των προβλημάτων, των ζητημάτων. Γεγονός λοιπόν που σημαίνει τη συνέχιση ενός φαύλου κύκλου, ο οποίος είχε έντονα τα στοιχεία του αποπροσανατολισμού του λαού μας. Έτσι, ανεξάρτητα από την κριτική που έχει ασκήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα στον πρώην Αναπληρωτή Υγείας και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο για τοποθετήσεις όσο και για πρακτικές που δεν μας βρίσκουν σύμφωνος, η γνώμη μας είναι ότι τα θέματα αυτά, τα προβλήματα αν θέλετε, πρέπει να αντιμετωπίζονται πολιτικά και με πολιτικά μέσα, ώστε να αποφεύγεται ένας νέος κύκλος ανούσιων αντιπαραθέσεων και παράλληλα από προσανατολισμό. Και στη βάση αυτού του σκεπτικού, στην Επιτροπή, όπως θα πράξουμε και σήμερα στην Ολομέλεια, εμείς θα καταψηφίσουμε την πρόταση για άρση ασυλίας του κυρίου Πολάκη. Και κλείνουμε τούτο. Σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα, Κελπνώ, Νοβάρτης και πάει λέγοντας, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ξεκάθαρη. Να διερευνούνται και να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη όλες αυτές οι υποθέσεις και να αποδοθούν οι ευθύνες. Και βεβαίως ποινικές εκεί όπου αναδειχτούν και όπου υπάρχουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.